Καλωσορίζω θερμά για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη για την τρίτη τριμερή σύνοδο κορυφής των χωρών μας. Πρόκειται για ένα σχήμα στρατηγικής συνεργασίας που ξεκίνησε στη Λευκοσία και συνεχίστηκε στην Ιερουσαλήμ ολοκληρώνοντας σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη έναν πρώτο α, κύκλο συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Βεβαίως α, δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε την Θεσσαλονίκη για να διοργανώσουμε την, σύνοδο, την τριμερή αυτή σύνοδο στην Ελλάδα. Διότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ιστορική, εξωστρεφής και δυναμική. Μια πόλη όπου συμβίωναν για αιώνες διαφορετικές κοινότητες όπως οι Ισραηλίτικοι, αφήνοντας βαθιά τα ιστορικά τους χνάρια. Τιμούμε και θυμόμαστε τα μέλη της κοινότητας αυτής, θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Λίγο νωρίτερα συμμετείχαμε στα αποκαλυπτήρια πλακέτας που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, ενός μουσείου που θα διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μονάχα παρελθόν. Είναι μια πόλη σύγχρονη, ένα κόμβο εμπορικός, μεταφορών, τουρισμού και ενέργεια για την ευρύτερη περιοχή τη Βαλκανική και τη Ανατολική Μεσογείου, τη οποία ο διεθνή ρόλο αναδεικνύεται και σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο προσδοκούμε ότι θα αναδειχθεί την επόμενη περίοδο μια περίοδος κρίσιμη, κατά την οποία η Ελλάδα, η χώρα μου, ξέρχεται σταδιακά από την κρίση. Μια κρίση που για 7 χρόνια μας ταλαιπώρησε όλους. Και βεβαίως εξέρχεται και με την συμπαράσταση όλων των χωρών εκείνων που σε συνεργασία με την Ελλάδα προσβλέπουν στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε κοινά βήματα προόδου. Uh, στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή τριμερή σύνοδος, αλλά και οι διμερείς επιμέρους συνομιλίες μας, επικεντρώθηκαν στην οικονομία και ειδικότερα στην στήριξη της επιστημονικής έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομία. Το στου οποίου οι λαοί μα διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, τομεί ιδιαίτερα κρίσιμου uh, και για την Ελλάδα στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το υψηλή εκπαίδευση ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να προωθήσουμε κοινέ πρωτοβουλίες με ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προώθηση προγραμμάτων υποτροφιών, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση ερευνητικών και επιχειρηματικών δικτύων και παροχή στήριξης σε νέους επιχειρηματίες και σε startup επιχειρήσεις. και βεβαίως συζητήσαμε για να εντάξουμε στην τριμερή μας συνεργασία ένα νέο στοιχείο, αυτό της συνεργασίας στο επίπεδο των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, να πω ότι η διασπορά ήταν ένα στοιχείο που προστέθηκε στην κοινή μας ατζέντα και συμπληρώνει νομίζω τα υπόλοιπα, καθώς οι χώρες μας διαθέτουν μια εξαιρετικά δυναμική, ομογενειακή παρουσία πολύ πέρα από τα σύνορά μας. Συμφωνήσαμε ότι η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας θα πρέπει να επεκταθεί στον συντονισμό με τρίτες χώρες σε επίπεδο συλλόγων και φορέων της Ομογένειας, καθώς και στην προώθηση κοινών προγραμμάτων στους τομείς της οικονομίας, στον τομέα της πεδίας του πολιτισμού, της έρευνας και τεχνολογίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα μας ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της στρατηγικής μας συνεργασίας, που είναι η ενεργειακή μας συνεργασία, η συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλες οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας σε αυτό το τομέα, δεδομένης της γεωπολιτικής α, α, α θέσης των τριών χωρών. Άλλωστε, η εξέβρεση σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο και στο Ισραήλ και η στρατηγική α, της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβο στην περιοχή, πιθανά νέα κοιτάσματα τόσο στην α, αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, του Ισραήλ αλλά και της Ελλάδας, δίνουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική σε αυτή τη συνεργασία, όχι μόνο για τις τρεις χώρες μας, αλλά θα έλεγα για την ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην στρατηγική την ευρωπαϊκή, στον ε, ε, χώρο της ενέργειας για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Συμφωνήσαμε λοιπόν να επιταχύνουμε τις κοινέ ενέργειές μας σε σχέση με τη συμφωνία μας για την, ε, καταγω... για την κατασκευή ενός μεγάλου έργου, ενός έργου που θα α, α, δημιουργήσει μια νέα προοπτική συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας και συνανάπτυξης στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, του Αγωγού EastMed, του Αγωγού που θα ενώνει α, την, α, το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και από εκεί με την α, υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, συζητήσαμε για την α, ανάπτυξη ηλεκτρικού καλωδίου, αλλά και οπτικής σύνα στο πλαίσιο ενός επίσης μεγαλόπνοου έργου, που ξεκινάμε το επόμενο διάστημα, το λεγόμενο Eurasia Interconnector, που ενώνει τις τρεις χώρες μας και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο αυτά έργα δίνουν μια άλλη δυναμική στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά, συζητήσαμε και για την δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια εξαιρετικά α, πολύ σημαντικής προοπτικής, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει και πολύ ήλιο, αλλά και πολύ α, α, και ενέργεια αιωλική. Συζητήσαμε επίσης για το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρήπανσης, για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των υδάτων. Συζητήσαμε για την συνεργασία μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση α, φυσικών καταστροφών, την πολιτική προστασία, και βεβαίω από το τραπέζι μα δεν έλειψαν α, οι συζητήσει για τι εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή, το Συριακό, α, το Κυπριακό φυσικά, πώ θα μπορούσε να λείψει. Α, εκφράσαμε την υποστήριξή μα στι προσπάθειε του Νίκο Αναστασιάδη και ευχόμαστε όλοι να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, την πλευρά τη Τουρκία, ώστε να έχουμε στις 28 του, Ιουνίου, του, Ιούνιου στη Γενέβη μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βεβαίως δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει την κατάργηση του συστήματος των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβούλιου Συνεργασίας αναφερθήκαμε και στο Παλαιστινιακό. Από πλευράς μας τονίσαμε την ανάγκη επανέναρξης αξιόπιστων συνομιλιών με στόχο την επίλυση και την ειρηνική συμβίωση των δύο κρατών με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια. Υπογραμμίσαμε από την πλευρά μας το δικαίωμα του Ισραηλού λαού όπως και όλων των λαών της περιοχής, να ζει με ασφάλεια. Όπως πάντα, με τον Μπέντζαμιν μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, όχι μόνο για όσα συμφωνούμε, αλλά και για όσα διαφωνούμε. όπως για την εντυνόμενη πολιτική οικοδομηση οικοδόμησης επικισμών. Α, όμως θεωρούμε ότι η δυνατότητά μας να μιλάμε ανοιχτά και να καταθέτουμε τις διαφωνίες μας, είναι επικοδομητική, καθώς και αποφασιστικότητά μας αυτά που συμφωνούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να προχωράμε μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό, και κλείνω, συζητήσαμε και για τη συνεργασία μας σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για την προώθηση των με σχέσεων σε αμοιβαία αποφελή βάση. Θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για τη συνεργασία μας. Μια συνεργασία που είναι στρατηγική, συμβάλλει πιστεύω στη σταθερότητα, στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη της περιοχής μας και πιστεύω ότι βοηθά ταυτόχρονα και στην α, δυνατότητα επίλυσης των μεγάλων περιφερειακών προκλήσεων α, και στην αξιοποίηση ταυτόχρονα των σημαντικών περιφερειακών ευκαιριών. Τα επόμενα βήματα, α, νομίζω μετά από αυτή την πολύ ουσιαστική α, τριμερή συνάντηση σήμερα, α, είναι φιλόδοξα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι υπουργοί μας που παρακάθισαν σε αυτή τη συνάντηση θα έχουν πολύ δουλειά να κάνουν μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, νομίζω, στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.